Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, φίλες και φίλοι, για αυτό το θερμό χειροκρότημα και σκεφτόμουν, καθώς κατέβαινα να σας μιλήσω στην τελευταία Πολιτική Επιτροπή πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 26ης Μαΐου, πόσο δρόμο έχουμε διανύσει μαζί αυτά τα 3,5 χρόνια. Πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά στις 26 Μαΐου. Και σας ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει για τη μεγάλη μας παράταξη. Συναγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, σε 3 εβδομάδες ακριβώς από αύριο, στις 26 Μαΐου, είναι στο χέρι των πολιτών. Είναι στο χέρι όλων μας η πατρίδα μας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Έχοντας περάσει μια έρημο 4 χρόνων, όμοιρη ενός κόμματος που ήρθε στην εξουσία οδηγώντας τη χώρα στ' άκρα, οι πολίτες παίρνουν και πάλι τα πράγματα στα χέρια τους. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα εθνικές εκλογές. Όλοι ξέρουμε τον λόγο, ο κύριος Τσίπρας τις τρέμει. Όμως, μία καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές κάλπες και στις δημοτικές εκλογές στους 3 μεγάλους δήμους, ένα μόνο πράγμα θα σημαίνει. Ότι οι Έλληνες αξίζουμε μια χώρα περήφανη. Με λιγότερους φόρους, με περισσότερες και καλύτερες δουλειές, ειδικά για τα νέα μας παιδιά. Με ασφάλεια για όλους, με ενότητα για όλους, με πραγματική ελπίδα, όχι την ελπίδα των ψεμάτων, αλλά την ελπίδα της αλήθειας, την ελπίδα της ευθύνης, την ελπίδα της αξιοκρατίας. Στις 26 Μαΐου οι πολίτες θα πούν με την ψήφο τους ως εδώ στην κυβέρνηση του ψέματος και της αποτυχίας. Και θα αφήσουν οριστικά στο χθες αυτούς που έφεραν μιζέρια, καθήλωση και εθνική ταπείνωση. Και θα πετήσουν από μας να πάμε τη χώρα επιτέλους μπροστά. Ο δρόμος λοιπόν για την πολιτική αλλαγή ανοίγει σε 22 μέρες από σήμερα. Γιατί αυτή η ώρα είναι τώρα, το επαναλαμβάνω. Η ώρα για την πολιτική αλλαγή είναι τώρα, όχι κάποια αφηρημένη στιγμή στο μέλλον. Και να λοιπόν, γιατί οι κάλπες που έρχονται αποτελούν μια ξεχωριστή εκλογική αναμέτρηση. Με περιεχόμενο όχι μόνο ευρωπαϊκό, προφανώς, αλλά και καθαρά πολιτικό και με διάσταση εθνική. Είναι η 26η Μαΐου, η αφετηρία μιας νέας αισιόδοξης πραγματικότητος. Ο επίλογος μιας σκοτεινής τετραετίας, αλλά ταυτόχρονα και ο πρόλογος μιας φωτεινής Ελλάδος. Μιας φωτεινής Ελλάδος, στην οποία πια ελπίζουν όλοι οι πολίτες. Η χώρα δεν αντέχει να σέρνεται με έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα διαχειρίζεται απλά το τέλος του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι κόμμα της κρίσης. Γι' αυτό και θα είναι κόμμα μίας κρίσης. Με το που είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της κρίσης, κλείσαν τα φώτα.
Κρίνονται λοιπόν πολλά στην κάλπη της 26ης Μαΐου. Γι' αυτό και δεν υπάρχει χώρος για επιπόλαιες επιλογές. Η ψήφος την 26η Μαΐου δεν θα είναι απλά ένα μήνυμα διαμαρτυρίας προς κάποιον. Ούτε θα είναι βέβαια ένα ανέξοδο σήμα συμπάθειας προς κάποιον άλλον. Ο πολίτης καλείται να μην την ξοδέψει σε εύκολα συνθήματα ή να την ακυρώσει σε σχήματα που δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Και βέβαια ο πολίτης καλείται να συμμετέχει. Η αποχή, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Είναι λοιπόν απόφαση ευθύνης για το σήμερα και το αύριο. Και εντολή αυτή την οποία θα δώσουν οι πολίτες την 26η Μαΐου, μια εντολή που θα τη δώσουν και με το μυαλό, αλλά και με την καρδιά. Είναι άλλωστε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η πρώτη ευκαιρία ύστερα από 4 χρόνια. Ύστερα από 4 χρόνια να μιλήσει ο ίδιος ο λαός. Και το μήνυμα πρέπει να ακουστεί ξεκάθαρα και βροντερά. Την εθνική σημασία της συγκεκριμένης αναμέτρησης ομολογεί εξάλλου με τη στάση της και η ίδια η κυβέρνηση. Χωρίς άποψη για την Ευρώπη του αύριο, δεν τολμά, προσέξτε, καν να υπερασπιστεί και να προβάλλει τους υποψήφιους ευρωβουλευτές της. Προτιμά να συμπαραστέκεται στο Μαδούρο, που τσακίζει κάτω από τα τάγκ πολίτες που τρέφονται πλέον με ζωοτροφές. Ο κύριος Τσίπρας ξέρει καλά ότι μέσα στο παραβάν αυτών των εκλογών δεν θα ψηφίσουμε μόνο ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, αλλά θα αποφασίσουμε και για ποια Ελλάδα θέλουμε. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα πρέπει να γίνει ένας καταλύτης. Το ηχηρό μήνυμα που θα φέρει το μέλλον από σήμερα. Αυτό λοιπόν το μήνυμα της μεγάλης πολιτικής αλλαγής θα το στείλουμε όλοι μαζί. Και το βράδυ της 26ης Μαΐου θα αντυχήσει δυνατά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Θα αντυχήσει όμως δυνατά και σε κάθε πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μια νέα αισιόδοξη μέρα να τέλει για την πατρίδα μας. Γιατί αξίζουμε καλύτερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και θα το αποδείξουμε την πράξη, την κάλπη της 26ης Μαΐου. Φίλες και φίλοι, 3 ζητήματα σφραγίζουν την επικαιρότητα καθώς ξεκινά και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Πρώτον, η εθνική τραγωδία στο μάτι, που επανέρχεται με τις πρόσφατες συνταρακτικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, αλλά και με τη δικογραφία για τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες που φτάνει πια στη Βουλή. Η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ ξανά να ζήσει ένα τέτοιο καλοκαίρι. Δεύτερον, το έσχος Πολάκη μετά την άνανδρη επίθεση στον αγωνιστή της ζωής Στέλιο Κυπουρόπουλο. Ενέργεια με την οποία επέλεξε να ταυτιστεί προσωπικά ο κύριος Τσίπρας, καθιστώντας απαραίτητη, αναγκαία, επιβεβλημένη, όπως θα εξηγήσουμε τη Δευτέρα στη Βουλή, την πρόταση μομφής της Νέας Δημοκρατίας στον Παύλο Πολάκη. Και τρίτον, δεν θέλω να το ξεχνάμε, την πρότασή μας για άμεση κατάθεση τροπολογίας, για την άρση της μείωσης του αφορολόγητου, της δεύτερης μείωσης του αφορολόγητου που μόνος του ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μας πρόταση είναι μια καθαρή, μια έντιμη ενέργεια. Απαντά στα ψέματα που συνεχίζει και σήμερα να λέει η κυβέρνηση.
Δεν είναι λοιπόν σύμπτωση, δεν είναι σύμπτωση ότι στα δύο από τα τρία αυτά βασικά θέματα πρωταγωνιστές είναι δύο. Τσίπρας και Πολάκης. Ή καλύτερα, ένας πρωθυπουργός και ένας υπουργός σε ένα θλιβερό έργο για δύο ρόλους. Ένα ψεύτη και έναν που βρίζει χυδαία όσους αρνούνται να δεχτούν τα ψέματα που λέει ο πρώτος. Παρακολούθησα και πρέπει να σας πω ότι ανατρίχιασα, όπως πιστεύω και όλοι σας, τα ντοκουμέντα τα οποία προβλήθηκαν στην τηλεόραση πριν από δύο μέρες και τα οποία αποδεικνύουν ότι και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Πολάκης και όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την θλιβερή σύσκεψη το βράδυ της 23ης Ιουλίου ήξεραν, αλλά υποκρίνονταν μπροστά στις κάμερες. Ναι, ήταν στην κορυφή ενός ανίκανου κράτους που αδυνατούσαν να συντονίσουν. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι γνώριζαν ότι υπήρχαν νεκροί συμπολίτες μας και συνειδητά το απέκρυπταν. Και μετά τι έκαναν, συνωμοτούσαν. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχή παρουσίαζαν ψεύτικα στοιχεία, δορυφορικά δήθεν, για εμπρισμούς και μετά επέρυψαν τις ευθύνες στους ίδιους τους κατοίκους σε ένα κρεσέντο προπαγάνδας. Την ώρα που άνθρωποι πέθαιναν και γόντουσαν, ο κ. Τσίπρας ρωτούσε αν την επόμενη μέρα, αν το επόμενο πρωί θα πετάξουν τα αεροπλάνα, ενώ ο Υπουργός Υγείας Πολάκης κάτι ψέλιζε για λίγους τραυματίες. Την άλλη μέρα όμως δήλωνε ο κ. Πολάκης με θράσος ότι οι νεκροί μαύρισαν εντός εισαγωγικών την εικόνα της δίθεν κυβερνητικής προσπάθειας και απειλούσε τον καθηγητή Συνολάκη επειδή απέδειξε ότι το κακό θα μπορούσε να είναι πολύ μικρότερο αν απλά είχε δοθεί νωρίτερα η εντολή εκένωσης. Ανίκανη και ανέσχυντη. Αυτή ήταν και αυτή είναι. Και 9 μήνες μετά, ούτε μία συγγνώμη. Ούτε μία συγγνώμη. Και με το νομοσχέδιο, προσέξτε, για την αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας να έχει εξαγγελθεί από τον περασμένο Αύγουστο και να έρχεται μόλις τώρα για διαβούλευση, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη η αντιπυρική περίοδος. 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δυστυχώς το ίδιο καθεστώς πολιτικής προστασίας θα εφαρμοστεί και αυτό το καλοκαίρι. Είναι απλά ντροπή. Και τη Δευτέρα στη Βουλή θα φανεί ότι εκεί που τελειώνει ο Πολάκης αρχίζει ο Τσίπρας. Αλλά θα φανεί και αν όλοι οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι τελικά από το ίδιο υλικό. Θα αναμετρηθούν τελικά όλοι με την προσωπική τους αξιοπρέπεια. Γιατί η επίθεση, η συντονισμένη επίθεση στο Στέλιο Κυμπουρόπουλο είναι ο καθρέφτης του μίσους που έχουν φέρει στην πολιτική. Δεν νομίζω ότι δηλώνει απλά την απάνθρωπη συμπεριφορά ενός κακέκτυπου ψευτόμαγκα απέναντι σε έναν ήρωα της ζωής, απέναντι σε έναν άξιο επιστήμονα. Τελικά συνιστά μια βαθιά πολιτική θέση. Γιατί για τον Πολάκη και τον καθένα τελικά που ταυτίζεται με αυτόν, ο Στέλιος δεν είναι αριστερός, δεξιός, κεντρός, πολιτικός αντίπαλος. Δεν είναι κανένας νέος με πρόβλημα υγείας που το ξεπερνά με την ψυχική του δύναμη. Στα δικά τους μάτια είναι κάτι πολύ χειρότερο. Απλά δεν είναι μαζί τους. Και το χειρότερο, ο Στέλιος είναι ένας άξιος άνθρωπος και ίσως αυτό είναι τελικά που τους ενοχλεί περισσότερο απ' όλα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα για το ποιος είναι και τι έχει κάνει ο Στέλιος. Μας τιμά η απόφασή του να μπει στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι για μας μια ακτίνα ελπίδας
ότι η πολιτική, ότι όλοι μας, ο καθένας ξεχωριστά, μπορεί να πάρει δύναμη από αυτούς που έχουν δείξει η ίδια τεράστια δύναμη, υπεράνθρωπη δύναμη στη ζωή τους. Μας κάνει πιο δυνατούς ο Στέλιος και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κάνει όλη την Ελλάδα πιο δυνατή. Και πέστε μου πόσο σάπια μπορεί να είναι μια πολιτική που αντιμετωπίζει με τόσο απάνθρωπο τρόπο έναν άνθρωπο που έχει δείξει τέτοιο υπεράνθρωπο κουράγιο. Υιοθετώντας λοιπόν ο Πρωθυπουργός στη συγκεκριμένη στάση, να ταυτιστεί απόλυτα με τον κύριο Πολάκη, να μετατρέψει την πρόταση Μομφής σε ψήφο εμπιστοσύνης κατά της κυβέρνησης, αναλαμβάνει και όλη την ευθύνη. Δέχεται ότι Τσίπρας ίσον Πολάκης. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας μου θυμίζει κάτι ρώσικες κούκλες, τις μπαμπούσκες, τις ανοίγεις και όλο πέφτεις πάνω σε νέες μεταμφιέσεις. Μόνο που καταλήγεις κάποια στιγμή στην τελευταία κούκλα. Και αυτή δεν ανοίγει άλλο, που δεν είναι άλλη από τη μορφή του Παύλου του Πολάκη. Αυτόν άλλωστε διάλεξε ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να περάσει ακόμα και τις διακοπές του μαζί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα στη Βουλή. Και φτάνω τώρα στο αφορολόγητο και την τροπολογία μας, για την οποία ακόμα δεν έχω απάντηση από τον κύριο Τσίπρα. Αντίθετα, τον ακούω συνέχεια να διαστρεβλώνει τις δικές μου θέσεις, να συνεχίζει να εξαπατά οροποιώντας τα ερείπια που εγκαταλείπει. Πάλι ψέματα, λέει. Είπε ψέματα για αυτά που θα έκανε και τώρα λέει ψέματα για αυτά που δεν θα κάνουμε εμείς. Όμως η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι αμήλικτη. Από 1η-1η-2020, από τη στιγμή που θα μειωθεί το αφορολόγητο, για πρώτη φορά θα πληρώσουν φόρο άνθρωποι με μηνιαίο εισόδημα 600 και 700 ευρώ το μήνα. Θέλω να το ακούσουν καλά οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί που μας ακούνε. Ένας συνταξιούχος, ο οποίος σήμερα παίρνει σύνταξη 750 ευρώ και δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος, από 1η-1η-2020, με τη μείωση του αφορολόγητου που νομοθέτησε ο κύριος Τσίπρας, θα πληρώσει φόρο εισοδήματος 442 ευρώ. Τόσο νοιάζεται για τους πιο αδύναμους ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα τον αφήσουμε, λοιπόν, να διαστρεβλώσει τα λόγια μας. Εμείς θα μιλήσουμε για την Ελλάδα έτσι όπως θα την κάνουμε καλύτερη. Πώς θα δώσουμε στον κόσμο της εργασίας πίσω την αξιοπρέπειά του. Πώς θα δώσουμε προοπτική, προκοπή, ελπίδα, καλούς μισθούς, ανάπτυξη και ευημερία. Ο πολίτης όμως γνωρίζει ότι είναι ο κύριος Τσίπρας αυτός που τον φτώχυνε με 29, επαναλαμβάνω, 29 πρόσθετους φόρους στη διάρκεια της θητείας του. Και στη διάρκεια της δικιάς του θητείας, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι ζουν σήμερα με μισθούς των 360 ευρώ. Η γενιά των 360 ευρώ είναι δημιούργημα του κύριου Τσίπρα. Γνωρίζει τελικά, γιατί ακούω ότι μας κατηγορεί ότι εμείς είμαστε με τις ελίτ, ο ίδιος είναι με τις ελίτ. Απ' τη μία έκοψε το ΕΚΑΣ, αλλά απ' την άλλη έβαλε τον κύριο Κόκαλη στο ευρωψηφοδέλτιο. Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει παππού, αλλά δεν έχει πατέρα. Έχω κουραστεί να ακούω για τον αγωνιστή του εμφυλίου παππού Κόκαλη, αλλά τον πατέρα Κόκαλη, ο οποίος ταυτίστηκε με τη διαπλοκή στην Ελλάδα, τον έχουμε ξεχάσει τελείως. Τον ενοχλεί τον κύριο Τσίπρα. Τον ενοχλεί που η δικιά μας κυβέρνηση ήταν αυτή που θέσπισε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το ενοχλεί που δεσμευόμαστε ότι θα αυξήσουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τον ενοχλεί πάρα πολύ όταν κάθε φορά που μιλάμε για την παιδεία λέμε ότι θέλουμε ένα δημόσιο πρότυπο σχολείο σε κάθε περιφέρεια, ξεκινώντας από το Περιστέρι, από τη Δυτική Αθήνα. Το
τον ενοχλούν όλα αυτά. Γιατί του χαλάει το αφήγημα που πάει να στήσει. Και γιατί ξεχνά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένα πλατή λαϊκό κόμμα. Περιγράφει μια Νέα Δημοκρατία που απλά δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στη μονταζιέρα του Μαξίμου. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Τσίπρας αισθάνεται παγιδευμένος. Έχει παγιδευτεί στα ψέματά του, έχει εγκλωβιστεί στο γραφείο του. Η Ελλάδα για την οποία μιλά, μια Ελλάδα που υποτίθεται ότι αναπτύσσεται, η χώρα αυτή δεν υπάρχει. Γι' αυτό και δεν κάνει περιοδίες, αλλά κλειστές κομματικές εκδηλώσεις. Και τι είναι αυτό το πράγμα επιτέλους σε κάθε κομματική συγκέντρωση να μπαίνουν και ανιχνευτές μετάλλου? Αυτό δεν είναι κομματική συγκέντρωση, αυτό είναι έλεγχος ασφάλειας σε αεροδρόμιο. Καμαρώνει ο κύριος Τσίπρας για τα πλεονάσματα, για τα υπερπλεονάσματα. Δεν λέει όμως ότι αυτά είναι τα λεφτά που πήρε από τους πολίτες, βάζοντας πολύ περισσότερους φόρους από ό,τι του ζητούσε μέχρι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και υπόσχεται πάλι τι, ότι δεν θα εφαρμόσει αυτά που ο ίδιος ψήφισε με φανατισμό πριν από λίγους μήνες και το οποίο δεσμεύθηκε και πάλι στο τελευταίο Eurogroup. Λοιπόν, για να τελειώσουν τα ψέματα, μια λύση υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας να ψηφίσει μαζί μας την τροπολογία για την ακύρωση της μείωσης του αφορολόγητου που μόνο του ψήφισε. Και να σταματήσει να δικαιώνει την παροιμία ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δεν υπάρχει άλλωστε μεγαλύτερη απόδειξη από το ναυάγιο του ΣΥΡΙΖΑ, από την προσπάθεια για πρόχειρη αντιγραφή του δικού μας προγράμματος. Ο κ. Τσακαλώτος ξαφνικά συμφώνησε με την αναθεώρηση των πλεονασμάτων που πρώτος εγώ είχα θέσει ως στόχο. Ο κ. Τσίπρας, βέβαια, σε συνέντευξη που έδωσε στο Financial Times, διαφωνεί. Και τι να σχολιάσω τώρα. Όταν ο κ. Τσίπρας ξαφνικά ανακάλυψε τη μείωση των φόρων που αυτός επέβαλε, για την οποία έχω μιλήσει αναλυτικά από την πρώτη παρουσία μου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2016. Την απάντηση, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θα την πάρει από τους Έλληνες πολίτες. Και με αυτούς θα κάνει και το debate το οποίο τόσο ζητά. Ας μην ανησυχεί όμως. Ας μην ανησυχεί. Στις εθνικές εκλογές θα συζητήσω με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και ευχαρίστως να μιλήσω και σε ξεχωριστό debate με τον αρχηγό του δεύτερου κόμματος. Γιατί δεύτερο κόμμα θα είναι ο κ. Τσίπρας μετά τις ευρωεκλογές. Και μάλιστα να μιλήσουμε και σε συγκεκριμένους κύκλους. Να μιλήσουμε για την οικονομία, το ατού του κ. Τσίπρα. Να μιλήσουμε για την ασφάλεια, για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Να μιλήσουμε για το προσφυγικό, μεταναστευτικό και το τι συμβαίνει σήμερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Να μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα, να μιλήσουμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών που έχει τη δικιά του υπογραφή. Συνιστώ λοιπόν στον κύριο Τσίπρα λιγότερο εκνευρισμό και περισσότερη υπομονή. Να σταματήσει αυτό το παραμύθι του τηλετζόγου που θέλει κάθε ανεύθυνος που απλά δεν έχει τίποτα να χάσει. Έχει και μια άλλη επιλογή, βέβαια. Να προκηρύξει άμεσα εθνικές κάλπες, ώστε να χάρει γρήγορα τις τηλεοπτικές στιγμές που αναζητά. Φοβάμαι όμως ότι και πάλι παίζει με τις εντυπώσεις. Γιατί συχνά πίσω από αυτό το επίμονο αίτημα για κοκορομαχία κρύβεται η αληθινή φυγομαχία. Φίλες και φίλοι, όπως είπα και στην αρχή, είναι χρέος μας να αναδείξουμε την πολιτική σημασία ειδικά αυτών των εκλογών. Η πρώτη ευκαιρία που έχουν οι πολίτες να πούν ως εδώ, να απαντήσουν στα ψέματα, στους φόρους, στο διχασμό,
στο εθνικό λάθος των Πρεσπών. Θα το ξαναπώ, δεν χωρούν χαλαρές ψήφοι, που μετά μπορεί να γίνουν δεκανίκια στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε και χαμένες ψήφοι σε σχήματα μιας χρήσης που δεν θα υπάρχουν αύριο. Καταδικάζω την κυβέρνηση τώρα, σημαίνει ψηφίζω μόνο Νέα Δημοκρατία. Και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση κάθε πολίτη. Η καμπάνια μας λοιπόν είναι μια διπλή εξόρμηση αλήθειας. Απαντάμε στην προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ από τη μία πλευρά, αποκαλύπτοντας τα ψέματα που έφερε και τα δεινά που συσσόρευσε στους πολίτες. Αλλά αυτό είναι, όπως έχω πει πολλές φορές, το εύκολο κομμάτι της δουλειάς μας. Και δεν θέλω και δεν χρειάζεται να αναλώσουμε πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια σε αυτό. Οι πολίτες εξάλλου βιώνουν τη δικιά τους σκληρή πραγματικότητα. Από την άλλη όμως, και εκεί θα δώσουμε τη μεγάλη μας έμφαση, προβάλλουμε σταθερά τον δικό μας θετικό προγραμματικό λόγο για μια Ελλάδα με λιγότερους φόρους, με περισσότερες δουλειές. Με ένα αποτελεσματικό κράτος που θα εγγυάται ασφάλεια, αλλά και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες του. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο το κοστολογημένο σχέδιο, το έντυπο για μια καλύτερη ζωή που εγκρίθηκε στο τελευταίο μας συνέδριο, να φτάσει σε κάθε σπίτι, ώστε να μάθουν όλοι ότι το όχι στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ταυτόχρονα και ένα μεγάλο ναι όχι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στην Ελλάδα που πραγματικά μας αξίζει. Και τις επόμενες εβδομάδες καλούμαστε να εξηγήσουμε και τους τέσσερις λόγους για τους οποίους στις 26 Μαΐου η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ψηφιστεί παντού και πρώτα απ' όλα στην Ευρωκάλπη. Λόγος πρώτος. Γιατί είναι η παράταξη η οποία με τον ιδρυτή της Κωνσταντίνο Καραμαλή έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη της ασφάλειας και της ευημερίας. Αυτή που με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμαλή την κατέστησε πρωταγωνίστρια. Αλλά και υπεύθυνη δύναμη που με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη την κράτησε στην Ευρώπη. Όταν ο κύριος Τσίπρας την έφερε στο χείλος του κρεμού. Να το πω απλά. Με τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας η Ελλάδα ήταν πάντα στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να ακούγεται, να συμμετέχει, να συνδιαμορφώνει, αλλά να διεκδικεί και να κερδίζει. Γιατί είμαστε Έλληνες της Ευρώπης και όχι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Δεύτερον, έχει μεγάλη σημασία ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ευρώπη της επόμενης μέρας μας αφορά όλους. Μας αφορά η προστασία των ελληνικών συνόρων ως ευρωπαϊκών συνόρων. Μας αφορούν οι νέες δουλειές που θα δημιουργηθούν από τη μόχλευση, την καλύτερη αξιοποίηση ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Μας αφορά η συζήτηση που γίνεται για ένα κοινό ευρωπαϊκό εγγυημένο εισόδημα. Μας αφορά πάρα πολύ η συζήτηση που γίνεται για τη νέα αγροτική πολιτική περίοδος 21-27 που θα διαμορφώσει τους πόρους που θα πάρουν οι αγρότες μας αλλά και τα εργαλεία για να μετατρέψουμε τον πρωτογενή μας τομέα σε έναν τομέα ο οποίος θα είναι πραγματικά ανταγωνιστικός και εξωστρεφής. Μας αφορούν τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ειδικά μέτρα για τα νησιά, τις ορεινές περιοχές, οι πρωτοβουλίες παραδείγματος χάρη για μια Μεσόγειο χωρίς πλαστικά. Μας αφορούν όλα αυτά. Αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Είμαστε υπερήφανοι που ανήκουμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τη μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Στηρίζουμε τον Μάνφρεντ Βέμπερ για επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήταν χρήσιμο να μας πει κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας ποιον στηρίζει, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Διότι τυπικά ανήκει στην ομάδα των Ευρωπαίων Αριστερών, αλλά δεν έχει πει κουβέντα για το ποιον θέλει αυτός για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σπέβδει να οικειοποιηθεί
τη νίκη των σοσιαλιστών στην Ισπανία, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι το αδερφό του κόμμα, η Ποντέμος, τους θυμάστε μαζί να πανηγυρίζουν Ποντέμος, ΣΥΡΙΖΑ, Βενσερέμος, στην πλατεία καταποντίστηκαν στις εκλογές της Ισπανίας και βέβαια ο Ισπανός Πρωθυπουργός χρησιμοποιούσε το παράδειγμα του κύριου Τσίπρα ως το παράδειγμα του ψεύτη, ο οποίος κορόιδεψε το δικό του λαό. Αλλά τώρα βλέπετε, τον πήραμε αγκαλιά τον κύριο Σάντσες, γιατί αυτό βολεύει τον κύριο Τσίπρα. Αλλά αυτό δεν συνιστά υπεύθυνη ευρωπαϊκή πολιτική. Σε αυτές τις διεκδικήσεις μας, λοιπόν, θέλουμε και πρέπει να έχουμε ισχυρούς συμμάχους. Και θα τους έχουμε. Διότι όπως φαίνεται από τη συζήτηση που έχουμε ανοίξει για το πώς θα μειώσουμε τα βαριά πλεονάσματα, αυτή είναι μια συζήτηση που ήδη αρχίζει και κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη. Και να το πούμε πολύ απλά. Μικρότερα πλεονάσματα σημαίνει ακόμα λιγότερους φόρους για τους Έλληνες πολίτες. Τρίτον, η Νέα Δημοκρατία σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο πρωταγωνιστεί, και αυτό έχει σημασία και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, πρωταγωνιστεί στη μάχη εναντίον κάθε είδους λαϊκισμού. Και η ζωή τι αποδεικνύει? Ότι μόνο οι σύγχρονες, ενωμένες, κεντροδεξιές δυνάμεις μπορούν να γίνουν ανάχωμα στα άκρα και στη λαϊκίστικη δημαγωγία. Πρώτος έθεσα την απαράδεκτη συμπεριφορά του κύριου Όρμπαν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά μόνο εμείς, αξιόπιστες δυνάμεις της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, μπορούμε να μιλάμε ταυτόχρονα για μια ανοιχτή αλλά και για μια ασφαλή Ευρώπη. Και μπορούμε να ενσωματώνουμε και είναι επιβεβλημένο να το κάνουμε θετικά ακόμα και τις κριτικές προσεγγίσεις για τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία πολλά χρειάζεται να διορθωθούν. Γιατί μόνο η Νέα Δημοκρατία συνδυάζει την ευρωπαϊκή συνεργασία με τον αληθινό πατριωτισμό. Υπάρχει όμως και μία ακόμα διάσταση. Ισχυρή Νέα Δημοκρατία στην Ευρωβουλή, με σημαντικά αυξημένο αριθμό ευρωβουλευτών, σημαίνει και πιο δυνατή φωνή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και ειδικό βάρος στο ΕΛΚ σημαίνει πιο ισχυρή επιρροή στην Ευρώπη ολόκληρη, που συνεπάγεται τελικά μεγαλύτερο ρόλο για τα ελληνικά συμφέροντα. Και ο τέταρτος λόγος που πρέπει να εξηγήσουμε γιατί έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην κάλπη της 26ης Μαΐου, είστε όλοι εσείς. Έχουμε το καλύτερο ευρωψηφοδέλτιο. Εκεί συναντιόνται η εμπειρία, η ανανέωση, η συνέχεια αλλά και η διεύρυνση. Και σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο γεφυρώνονται πολιτική και κοινωνία. Συμβολίζει την ποιότητα που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά και την εξέλιξη που έχει κατακτήσει. Είναι ένα ουράνιο τόξο για τη χώρα μετά την καταιγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε επιλογές όπως της κυρίας Λοΐζου και σε υποψήφιους όπως τον κύριο Κόκαλη, τον κύριο Λάμπρου, θυμίζω, σταθερό συνομιλητή φυλακισμένων τρομοκρατών, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Η Νέα Δημοκρατία παρατάσει άξιους πολιτικούς, αλλά και άξιους της κοινωνίας που θέλουν και θα γίνουν πολιτικοί. Γυναίκες και άντρες κάθε ηλικίας και επαγγέλματος, κάθε ιδεολογικής απόχρωσης. Όμως μοιράζονται όλοι ένα κοινό χαρακτηριστικό. Εκπροσωπούν την Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της γνώσης και του αποτελέσματος. Φίλες και φίλοι, το κόμμα μας προσέρχεται στην εκλογική μάχη όχι απλά ως η βασική δύναμη της αντιπολίτευσης που σε λίγο απλά θα γίνει κυβέρνηση. Ως κάτι περισσότερο. Ως μια μεγάλη παράταξη που θα κινητοποιήσει σύσσωμη την ελληνική κοινωνία. Είμαστε σήμερα το ρεύμα των πολλών που θέλουμε αυτά που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα στην πατρίδα μας. Δημοκρατία, δικαιοσύνη, ευημερία. Να ξαναδώσουμε υπόσταση και δύναμη στη μεσαία τάξη. Να μπορούν να ελπίζουν οι πιο αδύναμοι.
ότι με τη σκληρή δουλειά τους θα έχουν ευκαιρίες ανόδου. Σε αυτή την πορεία δεν αρνούμαστε λάθη του παρελθόντος. Έχουμε κάνει τη δικιά μας έντιμη, αυστηρή αυτοκριτική. Αλλά, προσοχή, δεν τα βάζουμε στην ίδια ζυγαριά με τα εγκλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εξάλλου τη δύναμη, το έχετε αποδείξει όλοι σας, να υπερβαίνουμε αδυναμίες, να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν συμβαζόμαστε με το μέτριο, ζητάμε το καλύτερο. Έχουμε ανοιχτές πόρτες και ανοιχτά μυαλά σε κάθε γόνιμη ιδέα. Το αποδεικνύουμε άλλωστε κάθε μέρα. Νέα Δημοκρατία που διεκδικεί την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού είναι σήμερα ταυτόχρονα ενωμένη και ανανεωμένη. Και ο αγώνας για συνεχή βελτίωση είναι καθημερινός. Οι αντίπαλοι μας και σήμερα ακόμα κραυγάζουν ή εμείς ή αυτοί ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Θα το ξαναπώ. Εμείς δεν τελειώνουμε κανέναν, αντίθετα ξεκινάμε, αρχίζουμε με όλους. Τελειώνουμε όμως με αντιλήψεις. Τελειώνουμε με το ψέμα, με την καθήλωση. Ξεκολλάμε από το βάλτο που μας έριξαν. Σηκώνουμε κεφάλι, πιάνουμε δουλειά, γυρίζουμε σελίδα. Στις 3 εβδομάδες που έρχονται μέχρι τις εκλογές, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δούμε πολλά. Όπλα μας απέναντι στα ψέματα και στη λάσπη που θα εξαπολύσουν παραμένουν η αλήθεια, η αποφασιστικότητα και βέβαια η ενότητα της παράταξης. Αλλά και η υπαγρύπνηση μέχρι την τελευταία στιγμή. Μην το ξεχνάμε και οι λεπτομέρειες έχουν τη σημασία τους. Για παράδειγμα, πολλοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ακόμα ότι στις 26 Μαΐου ψηφίζουμε σε 2 τμήματα. Στο ένα, για δήμαρχο, δημοτικούς συμβούλους, τοπικά συμβούλια και στο άλλο τμήμα, κάλπες για Ευρωβουλή και για Περιφερειάρχη. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να μπούμε και στα 2 τμήματα και να ψηφίσουμε σε όλες τις κάλπες. Μπορεί σίγουρα φίλοι μας να επιλέξουν δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο, αυτόν που προτιμούν, ανάμεσα στους χιλιάδες φίλους της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν σε πολλούς συνδυασμούς. Αλλά στην κάλπη της Ευρωβουλής και της Περιφέρειας ένας είναι ο δρόμος, το ψηφοδέλτιο της παράταξης. Και αυτό ισχύει για όλες τις περιφέρειες, ειδικά για την Αττική, να εκλέξουμε τον Γιώργο Πατούλη, επόμενο περιφερειάρχη. Απέναντι στη θλιβερή παρουσία της κυρίας Δούρου. Γιατί το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής θα έρθει από 2 κατευθύνσεις. Και από την Ευρώπη και από τις περιφέρειες όλης της χώρας και βέβαια και από τους 3 μεγάλους δήμους. Στελέχη της Πολιτικής Επιτροπής, αυτό τελικά είναι το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών της 26ης Μαΐου. Με την ψήφο τους οι Έλληνες να διατυπώσουν ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης της κυβέρνησης και να στείλουν ένα φωτεινό σήμα ελπίδας και εμπιστοσύνης προς την Νέα Δημοκρατία. Το βράδυ εκείνης της Κυριακής πρέπει να γίνει το ξημέρωμα μιας μεγάλης αλλαγής, μιας καινούριας μέρας για την πατρίδα. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι τόσο εμφατικό που ουσιαστικά να την επιβάλλει αυτή τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Με άλλα λόγια, να δρομολογήσει καθοριστικά τις εξελίξεις. Γι' αυτό τελειώνοντας θα ξαναπώ αυτό που είπα στην αρχή. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα. Όχι αύριο. Και σε αυτή την τελική ευθεία έχουμε όλοι ένα χρέος και ζητώ τη βοήθειά σας σε αυτό, να συναντηθούμε και πάλι με παλιούς φίλους. Να τους ξαναφέρουμε πίσω στο σπίτι τους, στη Νέα Δημοκρατία. Να μην αφήσουμε κανένα νέο παιδί στις σιρήνες της ανώδυνης αποχής των εύκολων λύσεων. Και ζητάμε από τους νέους ανθρώπους, ειδικά από τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, καταρχάς να μπουν στο γήπεδο, να παίξουν μπάλα, να συμμετέχουν καταρχάς στην εκλογική διαδικασία. Και σίγουρα
να ρίξουν άκυρο στα ψέματα και στη φασιστική ακρότητα και να χτίσουμε μαζί τους τη δική μας Ελλάδα, την Ελλάδα του αύριο. Και βέβαια σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συμπορευτούμε και με ψηφοφόρους άλλων κομμάτων, πείθοντάς τους ότι τώρα είναι η ώρα, τώρα είναι η ώρα που ο λαϊκισμός και η καθήλωση χρειάζονται μια κοινή απάντηση. Και φυσικά, να μιλήσουμε με κατανόηση, με ευγένεια στους συμπολίτες μας που πίστεψαν και προδόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα. Έχουν κάθε δικαίωμα να διορθώσουν την επιλογή τους. Πολύ περισσότερο που και οι ίδιοι την πλήρωσαν πολύ ακριβά. Κάπου εδώ λοιπόν, κάπου εδώ σταματούν τα λόγια και μιλούν οι πράξεις. Η Ιωνία είναι θετική, αλλά κανείς δεν εφησυχάζει. Άλλωστε και οι καπετάνοι ζυγίζουν πάντα τον αέρα στα πανιά τους, αλλά χαίρονται μόνο όταν πιάσουν το ασφαλές λιμάνι. Γι' αυτό και σας καλώ δίπλα μου στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Και τις μέρες αυτές θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από όσα κάναμε μαζί όλα τα τελευταία χρόνια. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Και ξέρω ότι και σε όλους μας υπάρχει κούραση, αλλά υπάρχει και η προσμονή. Υπάρχει και η ελπίδα, την οποία βλέπουμε και βλέπω στα μάτια των νέων ανθρώπων, κυρίως σε όλη την Ελλάδα, την οποία έχω γυρίσει από άκρο σ' άκρο. Την ελπίδα ότι κάτι μπορεί επιτέλους να αλλάξει αυτή τη χώρα. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούμε και να κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Η νίκη είναι κοντά. Στις 26 Μαΐου πρέπει να την κάνουμε πραγματικότητα. Γιατί οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε καλύτερα. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και γιατί μαζί επιτέλους μπορούμε να πάμε μπροστά. Καλή δύναμη, καλό αγώνα, καλή δουλειά. Όταν ξαναβρεθούμε, το πρώτο μεγάλο βήμα θα έχει γίνει. Πάμε δυνατά, πάμε μπροστά, πάμε μαζί για τη μεγάλη νίκη όλων των πολιτών της φωτεινής Ελλάδος. Πάμε να γράψουμε μαζί τη δικιά μας ιστορία. Καλό αγώνα, καλή δύναμη και με την νίκη.